Πάμε στο ασφαλιστικό, λοιπόν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες αλλαγές έτσι που έχουμε, που φέρνει το νέο ασφαλιστικό. Τις πιο έτσι σπουδές. Το μήνυμα ασφαλιστικό, όπως λέμε. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Χατζηδάκη σε λίγο. Η μείωση, λοιπόν, του χρόνου παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών στον ΕΦΚΑ από 10, από τα 10 χρόνια σε 10 χρόνια από 20. Μάλιστα. Είναι μια πρώτη αλλαγή. Ο διπλασιασμός των δόσεων για πάγια ρύθμιση από ασφαλιστικών εισφορών σε 24 δόσεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Ελαφραίνει το πορτοφόλι, βέβαια. Η κατάργηση επίσης της ειδικής εισφοράς του 1% των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων. Πάει περίπατο. Καταργείται αυτή, ασφαλώς. Και ένα τελευταίο σημείο το οποίο έχουμε σημειώσει είναι για τους ενστόλους. Η ένστολη της πενταετίας και η επέκταση της μάχημης πενταετίας για όλους τους ενστόλους. Έχει κάποιες εξαιρέσεις εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική αλλαγή, ναι, και αυτή. Τέσσερις, λοιπόν, πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ναι, στο μήνυμα ασφαλιστικό. Ναι. Πάμε να καλημέρωσουμε τον Υπουργό. Ναι, γιατί είναι εδώ ο κύριο Χατζηδάκη. Καλώ ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Σα περιμένει ο κύριο Χατζηδάκη, όσο να έρθει. Καλημέρα. Ήρθαμε, ρε, εδώ είμαστε. Συζήτηση. Ναι, δεν έρχεστε. Εντάξει. Τώρα, το κάνω. Θεσμική απρέπεια. Τόση ώρα να παρουσιάζουν το νομοσχέδιο. Βέβαια, βέβαια. Καλή, λοιπόν, να δούμε λίγο την ιστορία με τους ενστόλους, παιδιά, γιατί ήταν ένα αίτημα πολλών ετών. Βεβαίως. Για να δούμε πόσο βελτιώνεται η ζωή τους, πόσο απαντώνται τα αιτήματά τους, διότι οι άνθρωποι αισθάνονταν σε πολλούς τομείς αδικημένοι. Θα βλέπω εγώ, γιατί έρχονται και μηνύματα όση ώρα σας περιμέναμε. Ελάτε. Να σας πω, το ασφαλιστικό μας σύστημα, όπως νομίζω υποπτεύεται ο κόσμος, είναι μία κουρελού. Είναι ρυθμίσεις επιρρυθμίσεων που έχουν γίνει ανά τις δεκαετίες. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, υπάρχουν 1040 διαφορετικοί τρόποι ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα. Άντε να βγάλει άκρη κάποιος, δηλαδή. Προσπαθούμε, λοιπόν, να εκλογικεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο την κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι η προσπάθεια δεν συνεχίζεται. Μεταξύ αυτών που κάνουμε στο νομοσχέδιο αυτό, είναι και αυτό που περιγράψατε για τους ενστόλους. Για τους ενστόλους, mm-hmm, υπήρχε αυτό το καθεστώς της μάχημης πενταετίας, δηλαδή πληρώνουν κάποιες εισφορές, δεν είναι δωρεάν, mm-hmm, και τους αναγνωρίζονται κάποια επιπλέον συντάξιμα χρόνια. Αλλά υπήρχε μια διάκριση. Πρώτου 11, μετά το 11. Υπήρχε διάκριση πυροσβέστες του Α καθεστώτος σε σχέση με τους πυροσβέστες του Β καθεστώτος. Και ούτω καθεξής. Ενοποιούνται τώρα όλα αυτά, τελειώνουν. Επειδή, λοιπόν, κατά καιρούς πέρναγε μια ρυθμισούλα, δεύτερη ρυθμισούλα, τρίτη ρυθμισούλα, έμπαιναν κάποιοι, είχαν μείνει κάποιοι άνθρωποι απ' έξω, ήταν προφανές ότι έπρεπε να γενικεύσουμε τη ρύθμιση. Άρα όλοι οι ένστολοι πλέον, ναι, είτε στις ένοπλες δυνάμεις, είτε σε σώματα ασφαλείας, έχουν την ίδια ρύθμιση και την ίδια δυνατότητα. Όχι. Καμία. Όλοι, λοιπόν. Ναι. Δεν υπάρχει Α και Β καθεστώς. Όχι. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας είπα, οι περισσότεροι ήταν ήδη. Ναι. Δεν ήρθα εδώ να διαφημίσω πόσο καλοί είμαστε και πόσο πολιτικοί οι βασίλειδες είμαστε και μοιράζουμε δώρα κτλ. Mm-hmm. Μπήκε για λόγους δικαιοσύνης και απλούστευσης των ρυθμίσεων. Ωραία. Μάλιστα.